Υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες έχουν ήδη, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη τώρα, στοχοποιηθεί, οι οποίες βλέπετε σαν νέες αγορές να θέλετε να εισέλθετε εκεί και υπάρχει και απέτηση έτοιμα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Κοιτάξτε, το κλειδί είναι να έχουμε συνέχεια στις αγορές που καταρχήν ανοίξαμε στα 3 προηγούμενα χρόνια. Διότι οι αγορές δεν αρκεί απλώς να χτυπήσεις την πόρτα. Σωστά. Πρέπει να χτυπήσεις την πόρτα, να μπεις στο σαλόνι, να εγκατασταθείς λιγάκι, να γνωρίσεις τους ανθρώπους εκεί. Κατά συνέπεια πρέπει να επιμείνουμε στις αγορές που καταρχήν ανοίξαμε στην αμέσως προηγούμενη φάση. Μιλάμε για την Κινέζικη, την Ινδική, τη Ρώσικη. Υπάρχει η Ολυμπιάδα φέτος, το καλοκαίρι στην Κίνα, όπου σαφώς και αυτό θα βοηθήσει. Η Ελλάδα έχει το πολιτικό έτος στην Κίνα, το πολιτικό έτος Ελλάδος στην Κίνα. Υπάρχει αυτή η σχέση με την Ολυμπιάδα. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιμείνουμε στις ίδιες αγορές και να προσθέσουμε λιγάκι την Βόρεια Αφρική, που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για μας, ιδίως μετά την πρωτοβουλία την γαλλική για την Μεσογειακή Ένωση, δημιουργείται ένα καινούργιο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τη Μεσόγειο και βέβαια με την ευκαιρία της, της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής να δούμε και τις, κάποιες μεγάλες αγορές στη Λατινική Αμερική, γιατί ο κόσμος πια είναι πολύ μικρός για να αφήνουμε οποιοδήποτε κομμάτι του ανεκμετάλλευτο οικονομικά. Τώρα θέλω να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σου ως οικονομολόγο και να ζητήσω κάποιες εκτιμήσεις για το 2008 σχετικά με διεθνή οικονομία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια κρίση η οποία σοβεί λόγω της ψωτικής κρίσης στην Αμερική. Έχουμε αναταράξει αγορές, αλλά βέβαια οι κεντρικές τράπεζες δείχνουν ότι προσπαθούν να λάβουν τα απαραίτητα αγορές. Διότι έχουμε μια πολύ, πολύ μακροχρόνια ανάκαμψη. Ιστορικά, αν κοιτάξετε τον οικονομικό κύκλο, ναι, δεν υπάρχει προηγούμενο τόσων ετών, τουλάχιστον μετά το πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τόσο μακρόχρονης οικονομικής ανάκαμψης, τόσο χρόνο να έχει πάει η πάνω μεριά του κύκλου. Αυτό συμβαίνει διότι πραγματικά ανοίγουν καινούργιες αγορές, οι οποίες σπρώχνουν κάθε φορά την οικονομία λίγο πιο μπροστά. Υπάρχει μία πίεση που δημιουργείται στις παραγωγικές δυνατότητες του πλανήτη από όλη αυτή την ανάπτυξη. Γι' αυτό βλέπουμε τον πληθωρισμό τροφίμων, ο οποίος πλήττει και τους φτωχότερους και είναι σημαντικό πρόβλημα και το οποίο το βλέπετε όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Βεβαίως. Βλέπετε τις τιμές των καυσίμων που λένε όλοι είναι ανεξήγητα υψηλές, αλλά ξέρετε η αγορά έχει πάντα δίκιο. Η μόνη εξήγηση που υπάρχει είναι στην αγορά. Αν η αγορά θεωρεί ότι αυτές είναι οι τιμές των καυσίμων, δεν πάνε να λένε οι ειδικοί ότι θα έπρεπε να είναι κάποιες άλλες, δεν έχει καμία αξία. Αυτό που βρίσκεις να αγοράσεις έχει αξία. Υπάρχουν λοιπόν πιέσεις στην παραγωγική δυνατότητα του πλανήτη. Και το κλειδί είναι και για να έχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη, sustainable development, και για να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι η καινοτομία και η τεχνολογία. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στα επόμενα χρόνια στην καινοτομία και στην τεχνολογία. Δεν υπάρχει περίπτωση να γεφυρώσουμε το χάσμα που είναι η ανάπτυξη 5 δισεκατομμυρίων ή 4,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε πολύ χαμηλές οικονομικές συνθήκες και που απαιτούν να φτάσουν σε ένα δικό μας επίπεδο ζωής και των υφιστάμενων δυνατοτήτων της παγκόσμιας οικονομίας, αν δεν υπάρχει μια δραστική μεταβολή του επίπεδου καινοτομίας και τεχνολογίας. Και όσες χώρες δώσουν έμφαση σε αυτό και πρέπει σε αυτό να κινηθούμε και εμείς θα μπορέσουν να είναι στην πρωτοπορία. Λοιπόν, τώρα μου κάνατε πολύ καλή πάσα για το ταξίδι που κάνατε πρόσφατα στον Παλί μέσα στο 2007 προς το τέλος ως ειδικός εκπρόσωπος της κλιματικής αλλαγής του Υπουργείου Εξωτερικών. Ποια είναι τα μηνύματα αυτό το μεγάλο συνέδριο? Πρέπει να ανησυχούμε για τον πλανήτη, κύριε Σκυλακάκη? Τι μπορούμε να πούμε τελικά? Εγώ έλεγα πάντα ότι πρέπει να ανησυχούμε για τους αυτούς μας. Διότι ο πλανήτης στο γεωλογικό χρόνο έχει υποστεί και άλλα είδη τα οποία καταστράφηκαν, αλλά ο πλανήτης επιβίωσε. Αυτό που πρέπει λοιπόν να μας απασχολεί είναι το ανθρώπινο είδος. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε αποδειχθεί σε ένα τεράστιο πλανητικό πείραμα. Το πλανητικό πείραμα είναι ότι ξεκινήσαμε να δούμε πόσα διοξίδιο του άνθρακα κατά βάση χωράει η ατμόσφαιρα αυτού του πλανήτη και φουσκώνουμε διοξίδιο του άνθρακα εδώ και 200 χρόνια, τα πρώτα 190, χωρίς να πολύ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη, τα τελευταία 10-15 το αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε.
Σε αυτό το πλανητικό πείραμα, το πειραματώζει είμαστε εμείς. Διότι το πείραμα στην έκταση που έχει, που το πραγματοποιούμε, δεν έχει ξαναγίνει και στον χρόνο, τον μικρό χρόνο που το κάνουμε. Και εάν πράγματι κάτι συμβεί, δηλαδή φύγει τελείως ο έλεγχος στον καιρό, ναι. Θα υπάρξει πλήγμα στα είδη, ερημοποίηση, αλλά πράγματα που στο γεωλογικό χρόνο έχουν ξανασυμβεί, στον ανθρώπινο χρόνο δεν έχουν ξανασυμβεί. Μάλιστα. Και στον ανθρώπινο χρόνο μπορεί να καταστρέψει ολόκληρες κοινωνίες, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και να έχουν τεράστιες επιπτώσεις, διότι όλα αυτά μεταφέρονται και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και το μήνυμα από τον Μπαλί είναι ότι κάναμε το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει και πολύ μεγάλες οικονομικές πτυχές το πρόβλημα, για τις οποίες θα ξαναμιλήσουμε στο κανάλι σας, που είναι ένα κατεξοχήν οικονομικό κανάλι που παρακολουθεί το business κομμάτι της ζωής, το επιχειρηματικό κομμάτι. Λοιπόν, η ιστορία της κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχει με βάση την έκθεση Stern. Ξέρετε, ο Stern, ο Βρετανός που έκανε αυτή την έκθεση, δεν είναι ένας τρελός οικολόγος. Ήταν ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μάλιστα. Τεχνοκράτης. Βαρύς τεχνοκράτης. Δεν είναι καν απλός τεχνοκράτης. Δεν κυκλοφορούν και 100 από τέτοιους στον πλανήτη. Είπε λοιπόν, αν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο και συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε, θα έχουμε επιπτώσεις που μπορεί να είναι από 5 μέχρι τα 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 5 με 20% φτωχότεροι είναι τεράστιας σημασίας η επίπτωση, ιδίως αν υπολογίσετε ότι αυτό μπορεί να αφορά τους φτωχότερους του πλανήτη, μάλλον παρά τους πλουσιότερους. Και βέβαια, αν αφήσουμε να συμβεί αυτό, δεν θα μείνει μόνο του. Έτσι. Θα υπάρξουν συγκρούσεις, μεταναστεύσεις, βία, πράγματα που θα πλήξουν πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε για να το αποφύγουμε και πόσο θα κοστίσει. Ναι. Στον Μπαλί μίλησε ένας άλλος από αυτούς που δεν τους λέγαμε τρελή οικολόγιο, επικεφαλής του ΟΣΑ. Μάλιστα. Γκούρια, Μεξικανός. Μάλιστα. Και είπε το εξής. Είπε, κοιτάξτε, το κόστος από πλευράς ανάπτυξης για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα είναι 0,1% στην ανάπτυξή μας κάθε χρονιά από τώρα μέχρι το 2050. Μάλιστα. 0,1%. Αντί δηλαδή να έχουμε 4,3 παγκόσμια ανάπτυξη, να έχουμε 4,2. Νομίζω ότι οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος, ακόμη και αν έχει και ένα μικρό σκεπτικισμό που πολλοί στις επιχειρήσεις έχουν για το φαινόμενο, θα έλεγε, δίνω 0,1% της ανάπτυξής μου για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πάρτε το ως ασφαλιστήριο, το δίνεις. Και αυτό είπε και ο Γκούρια. Είπε, ξέρουμε πώς πρέπει να πληρώσουμε, δεν είναι πολλά λεφτά, τα έχουμε τα χρήματα, ας την κάνουμε τη δουλειά, let's get on with it. Ας τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Έτσι. Και αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της ιστορίας είναι αρκετά σημαντικές, διότι τελικά θα δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη πράσινη οικονομία. Ναι. Για να έχετε μια αίσθηση, θα είναι μια πράσινη οικονομία αξίας τον χρόνο πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.